Φαντάζομαι εσείς αυτόν τον έρωτα με το υγρό στοιχείο το γιορτάζετε όλο τον χρόνο, έτσι. Ναι, 365 μέρες και 366 τα δίσεκτα. Έτσι, σωστά. Ακριβώς. Για μας δεν είναι απλά εργασία, είναι τρόπος ζωής. Αυτός δεν υπάρχει κάποια στιγμή, κύριε Σουφίτση. Ήταν συγκεκριμένα επιλογή μου που τον έκανα και επάγγελμα. Κάποια στιγμή που μπουχτίζεις, πώς λέει ένα στίχος του Καβαδίε που λέει για το ναυτικό που συχάθηκε τη θάλασσα και την εκατουράει, πώς το λέει, δηλαδή δεν έρχεται η στιγμή να πεις φτάνει, θέλω να πατήσω στεριά. Μετά από μια εβδομάδα, ακόμα και αν φτάσει σε αυτό το σημείο, μετά από μια εβδομάδα το πολύ, λες πότε θα ξαναμπαρκάρω. Δεν είναι, αυτή η σχέση είναι, μπήκες μέσα σε αυτό το χώρο, δεν έχει έξοδο. Λοιπόν, την Κυριακή λοιπόν, 14 Φεβρουαρίου, επαναλαμβάνουμε στις 6.30 το απόγευμα, οι ερωτευμένοι με τη θάλασσα, τα ερωτευμένα με τη θάλασσα μέλη του ΟΘΑΚ θα συμμετάσχουν σε μια βραδιά για το Volvo Ocean Race. Τη Φόρμουλα 1 της ιστιοπλοείας που λέγεται. Τι είναι αυτό, τι θα δούμε. Πριν πάμε σε αυτό, για να μην το ξεχάσω, δεν είναι η πρόσκληση δεν αφορά μόνο τα μέλη του ΟΘΑΚ. Όχι, τα μέλη του ΟΘΑΚ διοργανώνουν αυτή τον κόσμο που αγαπάει τη θάλασσα στην Καβάλα και είναι πολύ σε αυτός ο κόσμος, είτε είναι σε κάποιον όμιλο είτε όχι. Τέτοια στεγανά δεν βάζουμε στον ΟΘΑΚ. Όσοι λοιπόν θέλουν. Διορθώνουμε λοιπόν. Όσοι είστε ερωτευμένοι με το υγρό στοιχείο, σπεύσατε. Η συγκεκριμένη Η διοργάνωση ανοίγει στον ΟΘΑΚ. Έτσι, μπράβο. Η παρουσίαση είναι πάρα πολύ ωραία. Την έχω δει στη Θεσσαλονίκη όταν ο συνάδελφος ο Θανάσης ο Μπαξεβάνης την παρουσίασε εκεί σε διάφορους ιστιοπλώους. Είναι πολύ εντυπωσιακή. Ξεκινάει με μια ιστορική αναδρομή. Το πώς ξεκίνησε αυτός είναι ένας αγώνας. Γενικά είναι δύο οι πολύ μεγάλοι αγώνες που γίνονται για επαγγελματίες ιστιοπλώους, όχι για ερασιτέχνες όπως αυτός που είχα τρέξει εγώ το ARC το 2002. Εδώ μιλάμε για τεράστια budget με ανθρώπους που αμείβονται ανά ημέρα αρκετές χιλιάδες δολάρια. Τόσο καλά. Μπαίνουν μεγάλες εταιρείες από πίσω. Μιλάμε για προϋπολογισμούς σαν τη Ferrari στη Φόρμουλα 1, για τέτοιους προϋπολογισμούς. Ο ένας λοιπόν ο αγώνας στο Vendée Globe είναι για μοναχικούς ιστιοπλώους και το Volvo Ocean Race που γίνεται κάθε τρία χρόνια. Είναι για πληρώματα, για ομάδες. Είναι για πληρώματα και για συγκεκριμένες ομάδες που ουσιαστικά είναι οι χορηγοί τους από πίσω. Και κάνουν το γύρο του κόσμου με 7, 8, 9 ετάπ, διάφορες στάσεις που κάνουν σε διάφορα σημεία που έχουν τη δυνατότητα να τους φιλοξενήσουν. Κύριε Σουφίτση, τι είδους σκάφη είναι αυτά. Προβολή. Τι σκάφη είναι αυτά. Είναι σκάφη πολλών εκατομμυρίων δολαρίων ή ευρώ τέλος πάντων. Και μάλιστα πάντα φτιάχνουν διπλά τέτοια σκάφη προκειμένου να μπορεί να γίνει προπόνηση και να υπάρχουν μέτρα συγκριτικά. Είναι τεράστια τα μεγέθη. Δεν είναι καλό να μιλάμε για χρήματα εδώ. Αλλά πραγματικά τα τελευταία 15-20 χρόνια έχει ξεφύγει πάρα πολύ το Volvo. Παλιά λεγόταν Whitbread από μια μπύρα αγγλική που ήταν ο χορηγός. Εδώ και 15 χρόνια το έχει πάρει η αυτοκινητοβιομηχανία Volvo και πραγματικά. Και το έχει απογειώσει. Εντελώς. Εντελώς σε επαγγελματικό πλέον επίπεδο. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν αντιρρήσεις εδώ, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Φαντάζομαι, κύριε Σουφίτση, όλα χωράνε σε κάθε τομέα. Δηλαδή και ο πρωταθλητισμός και ο υπερπρωταθλητισμός σαν αυτόν, ναι. Αλλά και η ερασιτεχνική ενασχόληση. Φυσικά. Όλα φαντάζομαι. Εμείς και στον κόσμο τον καλούμε ακόμη, να ασχοληθεί ερασιτεχνικά. Ακόμη και ο ερασιτέχνης έχει να κερδίσει βλέποντας αυτούς τους μεγάλους επαγγελματίες και αυτόν τον τεράστιο αγώνα. Οι πάντες έχουν να δουν, να θαυμάσουν, αλλά και να πάρουν κάποια στοιχεία. Έτσι. Κοιτάξτε, μέσα από έναν τέτοιο αγώνα που δοκιμάζονται τα πάντα, πέρα από τον άνθρωπο και την αντοχή του, δοκιμάζονται και όλα τα υλικά. Από άποψη πανιών, υλικών, τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται. Με το πέρασμα του χρόνου περνούν θα μπουν στην παραγωγή. Στην παραγωγή που άλλο θα βγει 9 βολτίτσα μέχρι τη Θάσο. Έτσι γίνεται πάντα με τους αγώνες. Δηλαδή πρέπει πραγματικά χρωστούμε ευγνωμοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους που σχεδιάσανε, που πειραματιστήκαν, που ρισκάρανε για να φτιάξουν αυτά τα κατασκευάσματα. Μα γιατί, κύριε Σουφίτση, από τους αγώνες αυτοκινήτων δεν υπάρχουν ένα σωρό πράγματα τα οποία τα απολαμβάνουμε τώρα στην οδήγησή μας, τα καθημερινά αυτοκίνητα παραγωγής. Ναι, το ίδιο. Ακριβώς. Μην πούμε γενικότερα για το πώς προχωράει η επιστήμη, να πούμε ότι από το πείραμα του CERN έχουμε το διαδίκτυο έτσι, και μπορούμε να στέλνουμε mail ο ένας τον άλλον. Ναι. Το παπάκι εκεί ανακαλύφθηκε. Όλα έτσι ξεκίνησανε κάποτε. Δηλαδή δεν μπορούσε καν να φανταστεί κάποιος πριν από 50 χρόνια τη συμπεριφορά ενός ιστιοφόρου που κινείται με 30 κόμβους, όσο το δελφίνι που πάει στη Θάσο. Το πώς συμπεριφέρεται ένα τέτοιο κατασκεύασμα στα κύματα.
Δηλαδή, αν δεν φτιαχτεί αυτό το σκάφος, που φτιάχτηκε βέβαια και είναι αυτά τα σκάφη τα οποία μιλάμε, να πειραματιστεί πάνω στα κύματα, ποτέ δεν θα ξέραμε. Κύριε Σοφίτση, έχετε ανεβεί σε σκάφος τέτοιων προδιαγραφών? Όχι ακριβώς και θα το ήθελα. Θα το ήθελα, ναι, να έχω κάποια τέτοια εμπειρία και πιστεύω στο εγγύς μέλλον να τα καταφέρω. Αλλά είναι μια τεράστια πρόκληση. Κοιτάξτε τώρα, το επίπεδο αυτών των ανθρώπων είναι 100 φορές πάνω από το δικό μας. Δηλαδή, το να πας πρέπει να παρακαλέσεις απλά, αν είναι δυνατόν, τους κάνεις τον καφέ. Εντάξει, μην συγκρίνουμε, θέλω να ξέρουμε, να έχουμε αυτογνωσία. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ μπροστά. Τα επίπεδα που δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι είναι εντελώς extreme. Και αυτά τα επίπεδα θα δείξει ο Θανάσης Μπαξεβάνης με κάποια στατιστικά στοιχεία, με κάποια απίθανα βίντεο, τα οποία δείχνουν αυτά τα σκάφη και το πώς κινούνται. Σαν να λέμε, αυτή η βραδιά έρωτα για την ιστοπλοεία, ναι, θα είναι εξόχως θεαματική. Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ωραία η παρουσίαση. Την έχω δει, γι' αυτό και την προτείνω σε όλους τους φίλους.